Η πανάκια που προτείνεται σήμερα είναι η αυστηρότερη εφαρμογή των συστάσεων της Κομισιόν κατά χώρα. Όμως, βάσει οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα όρια συνταξιοδότησης αυξάνονται περαιτέρω, η κοινωνική ασφάλιση ιδιωτικοποιείται σαν αποτέλεσμα του ΠΕΠ, μειώνονται οι συντάξεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διαλύονται, μπαίνουν σοβαρά εμπόδια στη δράση των συνδικάτων, περιορίζεται το δικαίωμα στην απεργία, απελευθερώνονται οι απολύσεις. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Δικαιωμάτων, η λογική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, έχουν σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση του συνόλου των δικαιωμάτων προς τα κάτω, ιδιαίτερα για νέους, ιδιαίτερα για γυναίκες. Ο μέσος μισθός υποχωρεί, αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια φτωχοί, 20 εκατομμύρια άνεργοι, 5 εκατομμύρια άστεγοι. Ταυτόχρονα, οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, το 1 τρίτον τους, είναι ελαστικής απασχόλησης που δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των αντεργατικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξειδικευμένα από τις κυβερνήσεις σε κάθε χώρα, με στόχο να στηριχτεί η κερδοφορία των ομίλων, καθώς στο βάθος διακρίνεται νέα καπιταλιστική κρίση. Οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συλλογικά οργανωμένα να απαντήσουν μέσα από τα ταξικά τους συνδικάτα, βάζοντας την ημερήσια διάταξη, την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματά τους, για μόνιμη σταθερή δουλειά, συλλογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς και όρους εργασίας, δωρεάν περίθαλψη και ασφάλιση με ευθύνη του κράτους.